Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επενδυτή Θεόδωρο Κούσκο. Κύριε Κούσκο, πρόσφατα έγινε γνωστή η διακοπή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Σάρλτζα για αλλαγή χρήσης του κεντρικού κτηρίου από πολιτιστικό κέντρο που προέβλεπε ο αρχικός διαγωνισμός σε ξενοδοχειακή μονάδα μετά από τις προτάσεις των επενδυτών. Πληροφορηθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο επενδυτών είστε εσείς. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός και ποιος ο στόχος σας ως προς την αξιοποίηση του Σάρλτζα Παλάς. Εμείς αναφορικά με το Σάρλτζα έχουμε καταθέσει ένα συγκεκριμένο τρόπο αξιοποίησης, σχέδιο αξιοποίησης του όλου πάρκου που αφορά αυτή την έκταση του παλιού ξενοδοχείου με τα υπόλοιπα κτίρια και του κτιρίου των ιαματικών πηγών ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020. Πάνω σε αυτό το βασικό συνολικό σκαρίφημα της δικής μας μελέτης ξεκίνησε και έγινε αυτός ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ο οποίος για κάποιο λόγο είχε μια διαφορετική άποψη. Η γνώση δική μας είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και όλοι οι αρμόδιοι φορείς αυτό που θέλουν να πετύχουν είναι η αναβίωση του παλιού ξενοδοχείου. Εν τέλει, νομίζω, από τα πεπραγμένα φαίνεται ότι η βασική μας τοποθέτηση μέσω της ακύρωσης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού επανήλθε στο προσκήνιο και πάμε να αναδείξουμε το παλιό ξενοδοχείο του Σάρλτζα μαζί με κάποιες συμπληρωματικές υποδομές. Η μελέτη δε που έχουμε κάνει αφορά σε μια κατασκευή περίπου 45 με 50 σουίτες μαζί με υποδομές θερμαλισμού, ιαματικού τουρισμού και γενικότερα υποδομές ανάδειξης όλου αυτού του ιστορικού μνημείου. Σε πόσο διάστημα, όταν ξεμπερδέψουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να επιτευχθεί, ο δικός σας προγραμματισμός, δηλαδή τι άξονα υλοποίησης έχει? Έχοντας ως δεδομένο το ότι η άδεια για την ανακαίνιση μόρων των λουτρών ξεκίνησε το 2018 και τελείωσε πριν 4 μήνες, η πρόταση δική μας είναι ότι άμεσα πρέπει να μπει ένας developer μέσα στο όλο έργο και παράλληλα να λειτουργήσει τα ιαματικά, να σχεδιάσει και να ξεπεράσει όλες τις εγκρίσεις για την αναβίωση του μνημείου και των καινούριων κατασκευών, και αυτό από την ημέρα εκκίνησης υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου 1,5 χρόνος. Και ακολούθως πιστεύουμε ότι ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατασκευών θα είναι από 3-4 χρόνια. Μάλιστα. Αυτά μπορούν να συλλειτουργήσουν χρονικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιαματικές του Πολυχνίτου, τι προβλέπετε στο πλαίσιο της επένδυσης και τι δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τούδε, δηλαδή θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα? Εμείς τώρα αναφορικά με τις ιαματικές πηγές του Πολυχνίτου, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη φάση 1, η οποία καθυστέρησε διότι είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με την αδειοδότηση. Φτιάχνουμε κάποια εξωτερικά τακούζια. Τώρα ήδη έχουμε ξεκινήσει και ανακαινίζουμε τον ξενώνα του Χριστιανού. Ένα έργο το οποίο υπολογίζουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί περίπου στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Και μετά θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε στη συνολική περιοχή των 105 στρεμάτων διάφορες άλλες υποδομές, όπως είναι αθλοπαιδιές, κάποια γήπεδα και κάποιες άλλες υποδομές που θα συμπληρώσουν τις υπηρεσίες ευεξίας που θέλουμε να αναπτύξουμε. Μάλιστα. Και παραμένοντας στην περιοχή του Πολυχνίτου, ήθελα να πάμε στο γεωθερμικό πεδίο και αν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την αξιοποίησή του από μέρους σας. Έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση την οποία μελετάει αυτή τη στιγμή ο Δήμος για την επανεργοποίηση του Θερμόπολης μέσω της υπομίσθωσης του γεωθερμικού πεδίου. Θέλουμε να επανεκκινήσουμε το Θερμόπολης. Έχουμε ζητήσει να μας δοθεί το κτίριο του παλιού γεροκομείου ώστε εκεί μέσα να εγκατασταθεί η έδρα του Ινστιτούτου Ευεξίας Μακροζωίας και Αντιγύρανσης που έχουμε ήδη ξεκινήσει να φτιάχνουμε με έδρα τη Λέσβο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Δημόκτητο και κάποιους άλλους φορείς. Και επίσης σε αυτό το χώρο του γεροκομείου σκοπεύουμε να
φτιάξουμε ένα μουσείο αλατιού, ένα χώρο επίδειξης των ευρημάτων από τα ροδαφνίδια και έναν μίνι συνεδριακό χώρο στον οποίο θα γίνονται παρουσιάσεις των στοιχείων που θα υπάρχουν μέσα σε αυτό το πολυχώρο, ας το πούμε έτσι, πιθανόν κάποιες μίνι διαλέξεις ή κάτι άλλο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται από το Δήμο Δυτικής Λέσβου να προχωρήσουν οι ενέργειες για την αξιοποίηση των ιαματικών Εφταλούς και Ελισβορίου. Να αναμένουμε σχετική πρόταση και από εσάς? Όχι. Το τελευταίο μου ερώτημα είχε να κάνει με τον κήπο Αγιάσου. Θα θέλετε να μας πείτε ποιος είναι ο προγραμματισμός σας ως προς την αξιοποίησή του? Έχουμε ήδη αρχίσει και ανακαινίζουμε τον κήπο της Παναγίας, ο οποίος θα είναι έτοιμος να δουλέψει, να εξυπηρετήσει κόσμο στο αρχικό του στάδιο περίπου σε ένα μήνα. Παράλληλα μελετάμε για την κατασκευή σε ένα διπλανό κτίριο, το οποίο και αυτό σκοπεύουμε να το αναδείξουμε, που είναι ένα παλιό σινεμά. Εκεί θα φτιάξουμε ένα ξενοδοχείο με 10 περίπου σουίτες. Και παράλληλα έχουμε στόχο να αξιοποιήσουμε και έναν άλλο χώρο που μισθώνουμε από την εκκλησία. Είναι ένας χώρος στην είσοδο της πόλης, στο οποίο θα καλλιεργηθούν μέσα βότανα και διάφορα φυτά της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου όλα αυτά να αποτελέσουν ένα συνολικό, ας το πω, εκθεσιακό χώρο, τάβλα, χώρο διάφορων ενεργειών γύρω από αυτό που σημαίνει Αγιάσος. Είναι η Αγιάσος, είναι αυτό το οικομόπολη, η οποία έχει τα βοτανά της, έχει τη βιοποικιλότητά της, έχει αυτά που έχει. Εμείς θέλουμε και έχουμε κάνει και πρόταση ήδη στον Δήμο να συνεργαστούμε με την αναπτυξιακή του ή με κάποιον φορέα, ώστε μέσα σε αυτόν τον χώρο που θα ανακαινήσουμε και θα αναδείξουμε με δικές μας επενδύσεις, να εμφανιστεί ο Δήμος που να αξιοποιεί και να αναδεικνύει δράσεις για τις ενέργειες που σκοπεύει να κάνει σαν δημόσιος φορέας. Ποιες είναι οι προοπτικές ανάδειξης της Λέσβου ως προς τον τουρισμό και τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας επενδυτής? Οι προοπτικές της Λέσβου για την ανάδειξη είναι, πιστεύω, τεράστιες. Κανένας μας δεν έχει αντιληφθεί από όσους επενδύουμε σε αυτό τον τόπο, και δεν αναφέρουμε μόνο στη Λέσβου αλλά γενικότερα και στο Βόρειο Αιγαίο, το που μπορεί να στοχεύσει η τεκμηριωμένη και σωστά διαφημισμένη κουλτούρα των εναλλακτικών υπηρεσιών τουρισμού κυρίως. Αναφορικά με τις δυσκολίες μιας επένδυσης, πραγματικά, όπως γνωρίζετε, γιατί όλοι μας είμαστε σε αυτόν τον χώρο αρκετά χρόνια, είναι τεράστιες. Προσωπικά τις έχω αντιμετωπίσει όλες και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν κι άλλες τις οποίες θα τις πολεμήσω. Ο λόγος είναι απλός. Προέρχομαι από μια οικογένεια που ο πατέρας μου έφυγε από τη Λέσβο το 1948 φορώντας 2 ξύλα στα πόδια του. Εκείνη την εποχή αυτό ήταν το μέσο αστικό επίπεδο διαβίωσης. Όταν μου δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρω κάποιες εμπειρίες, κάποιες δραστηριότητες σε αυτόν τον τόπο και μέσα στους 14 μήνες έχουμε καταφέρει και εγώ και η ομάδα μου και φυσικά η οικογένειά μου να έχουμε αναπτυχθεί σε 4 έργα τα οποία κρίνω ή βλέπω ότι έχουν αποδοχή κυρίως από τους συμπολίτες μας που ζούμε στη Λέσβο και γενικότερα στο Βόρειο Αιγαίο, αυτό δίνει και το έναυσμα για να συνεχίσουμε να χαράσουμε την πορεία μας.